όταν δεν ξέρω τι λέει μέσα το, ο Πάκος των Χρυσών. Δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Και βγάζω αυτό απόφαση. Έχουμε πει όλοι αυτό το πρωί. Σημαίνει. Αθώοι, ένοχοι, λίγο αθώοι, λίγο ένοχοι, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να βγάλω ένα συμπέρασμα πολιτικό, να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια μαύρη κατάσταση. Γιατί όμως, να σας πω κάτι κύριε Γονόμου, να σας πω κάτι άλλο. Δεν τους πήγε καλά το συλλαλητήριο, μα κατέβηκε μισό εκατομμύριο ο κόσμος, βλέπουν την αντίδραση, τη λαϊκή αντίδραση να γιγαντώνεται και σου λέει κάτσε να ρίξω την μπάλα. Εγώ λοιπόν, χωρίς να τη δω τη δικογραφία και εγώ, αφού λοιπόν θέλει πολιτικές... Α, εσείς απαντάτε αφού με το θέλει πολιτικές μαγκές λοιπόν το ταξί μου, θα του πω μια κουβέντα. Θα του σπάσω τα χέρια όταν πάει να τα απλώσει πάνω στη Δημοκρατία. Όμως, η κουβέντα θα είναι πολιτική. Δεν θα είναι κύριε, ούτε δικογραφία, ούτε νομικά. Θα είναι πολιτική. Σκληρή αντιπαράθεση θα γίνει το Βατερλό του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η ιστορία που ανήκει. Πριν αρχίσει να σπάει χέρια ο κύριο Οικονόμου, εγώ θέλω να πω ένα πραγματάκι. Τα χέρια που απλώνονται με τρόπο ανεδέστατο και ενδιαστικότατο πάνω στην Δημοκρατία. Εντάξει, εντάξει. Ευτυχώ στα νοσοκομεία μα υπάρχει και γύψο και τα πάντα, αν σπάσετε χέρια, θα τα κολλήσουμε. Ναι, λοιπόν, και εσά την γλίτσα από την αηδία που έχουμε πάνω στα χέρια μα, δεν θα την ανοιχτούμε.